Καλησπέρα, Κυριάκο Μπισίδη. Γεια σου Γιώργο μου. Καταρχάς, προηγουμένως όταν ρώτησες για το τραγούδι, μέχρι να θάλεξες ότι το έβριζε αμνίζια. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα, αλλά μου είπαν ότι... Δεν είχες γεννηθεί. Σοβαρά μιλάς, δεν πρόλαβες αμνίζια. Όχι, πρόλαβα σε κανένα δυο χορούς στο Λύκειο, νομίζω πρόλαβα. Γυμνάσιο, Λύκειο, δεν θυμάμαι. Πρόλαβα. Ναι. Καταρχάς, χαίρομαι που τα λέμε και στους ακροατές σου να έχουν πάντα υγεία και ευημερία, καταρχάς αυτό εύχομαι. Διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα από τη δουλειά που έχω, που δουλεύω σαν γυμναστής στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το 88, από το 98. Πήραμε τις δύο πρώτες εβδομαδούλες έτσι να ξεκουραστούμε λίγο. Τελώσαμε και με τις υποχρεώσεις τις ακαδημίες που είμαστε περίπου άρχι 3 μέρες φυσικά έχουμε και 3 μέρες με τις ακαδημίες που πρέπει δεσπόμια φέτος. Ναι, κάτσε τώρα αυτό που είπες στην αρχή με ιντριγκάρει τώρα. Όταν λες γυμναστής στο Δήμο Θεσσαλονίκης, δηλαδή? Είναι από το 98 με πει σαν μπήκαμε στην αρχή με τις ακαδημίες ποδοσφαίρου που υπήρχαν κάποιες ακαδημίες ποδοσφαίρου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Και μετά φυσικά μας απορροφήσανε σαν γυμναστές να κάνουμε μαθήματα στα δημοτικά γυμναστήρια, πιλάτες, ορθοστομική γυμναστική, αεροδική, να βγάζουμε προγράμματα στα βάρη. Η δουλειά μου και η καθεαυτού δουλειά μου είναι αυτή. Στους δημάρχους και στους συμβούλους, στους δημοτικούς? Όχι. Όχι, δεν ασχολήθηκα ποτέ, ποτέ δεν έχω. Και να φανταστείς, παρόλο που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από το ποδόσφαιρο, δεν έχω καμία σχέση. Δεν έχουμε μόνο τα τυπικά όταν ας πούμε, θα μας δουν για κάποια πράγματα που θα πρέπει να διορθώσουμε είτε να δούμε κάποια πράγματα για να βελτιωθεί η εικόνα στα γυμναστήρια. Τότε έχουμε πιο πολύ κάποια επαφή. Ιδάλλως είμαστε συνέχεια με τον κόσμο. Εγώ είμαι σε δημοτικό γυμναστήριο στο Μεγάλο Αλέξανδρο που έχει 520 άτομα να φανταστείς από τις ηλικίες μέχρι τις μεγάλες την όρημη ηλικία. Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στο Δήμο. Πόσα δημοτικά, ό,τι γίνεται, αυτό το επιβεβαιώνω κι εγώ. Αλλά πόσα δημοτικά γυμναστήρια έχει η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκη? 11 υπήρχαν, νομίζω ή 13 ή 11 ήταν πριν μερικά χρόνια και τώρα έχουν πάρει μόνο, έχουν μείνει τα 6 τα οποία έχουν ιδιόκτητο χώρο, δηλαδή δεν χρειάζεται να τα νοικιάζουν. Και είναι 6 σε κάθε σημείο του Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία αυτά λειτουργούν 6 γυμναστήρια. Μάλιστα. Να που δεν το ξέραμε κι εγώ τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου. Λοιπόν, Κυριάκο, ναι. Συμφωνείς με το τίτλο αυτό? Κοσμογονία, πώς πήρες αυτή την σημαντική λέξη, έτσι, δεν το συζητάμε. Για το λόγο το ότι... Με αυτό το στυλ το λένε περισσότερο. Και θέματα προσώπων ναι, με αυτό το λένε. Τον είδα. Αυτό είναι αλήθεια, να σου πω και εγώ παραξενήθηκα αρκετά. Καταρχάς, ξέρουμε ότι η οργάνωση, Γιώργο μου, και ο προγραμματισμός γίνεται μέσα από τις συνεδρίες που πρέπει να έχει το τρίο πρόεδρος, τεχνικός διευθυντής και προπονητής. Νομίζω ότι αυτοί θα επιλέξουν το ρόστερ για την επόμενη χρονιά, να δημιουργήσουν έστω προοπτικές και για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά για την επόμενη πενταετία. Έτσι πρέπει να μπαίνουν οι στόχοι. Βάσει ηλικίας το υλικό και βάση ικανότητας θα πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν πρέπει ο κορμός μιας ομάδος να αλλάζει ανά χρόνο, ανά αιτήσεις του προγραμματισμού. Για μένα είναι λάθος, εκτός κι αν έρθουν ποδοσφαιριστές στην ομάδα οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς που ήταν και θα δώσουν άμεσα λύσεις από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, άμεσα λύσεις στην ομάδα. Δηλαδή είναι από αυτό που η έκφραση μου αρέσει να λέω, ότι παίρνεις, κάνεις μια μεταγραφή και τον καρφώνεις κατευθείαν στην ενδεκάδα. Κάτι τέτοιο εννοείς, έτσι? Δεν είναι να τον δούμε αν μας κάνει κτλ. Αν δούμε τα ονόματα τα οποία... Ναι, έτσι Γιώργο. Αν δούμε τα ονόματα τα οποία φύγανε, δηλαδή τώρα μιλάμε για το Σούντριν, δεξιμπακ. Άντε ο Γκανέα έφυγε, για μένα έρθει καλύτερος παίκτης. Ο Πίρσμαν έδειξε στοιχεία με τα Γιάννα τρομερά και νομίζω ότι θα μπει 100% στην ενδεκάδα. Δεν άλλαξε τον αθλητή, δεν άλλαξε τα στόπερ, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα, Σούντρεν, Σάσα, Διαγέ, Μπερτόλιο,
Ο Τζέκο, ο οποίος ήταν το μόνο αμυντικό χάφ στην ομάδα, ο οποίος ήταν ο μόνος κόφτης που έφυγε διάμεσα και παραξενέθηκε γιατί έφυγε και δεν είχαμε λύσεις. Και πραγματικά είχαμε προβλήματα στα παιχνίδια τα οποία έλειπε ο Τζέκο. Mm-hmm. Το δεύτερο εξάμεινο μέχρι το καλοκαίρι. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι φεύγει ο Καμαρά. 9% έτσι. Ακούγονται κάποιες σιρήνες και για το Μαντσίνι. Άρα βλέπουμε ότι πηγαίνει άρδινη ομάδα να αλλάξει πρόσωπο και αν μη τι άλλο υπάρχει ρίσκο σε αυτό το κομμάτι. Εξαρτάται ο Μπούργος αν πραγματικά φέρει παίχτες μετά από το χώρο της Ισπανίας, κάποιους παίχτες που τους γνωρίζει, είτε από άλλους μάνατζερ που θα τους φέρουν κάποια ονόματα τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν άμεσα, είτε από την Αγγλία που βλέπει κάποια ονόματα ο πρόεδρος. Θα πρέπει να έχουν αμεσότητα στο θέμα το να μπουν να προσαρμοστούν στην ομάδα και να προσφέρουν. Δεν μπορούν να περιμένει ο Άρης ούτε το πρώτο διάστημα, 1-2 μήνες, που λέμε ότι χρειάζεται οι προσφέρουν να προσαρμοστούν. Ναι. Θέλω να δω ηλικίες σωστές να υπάρχει μεταπόληση στην ομάδα. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Και σίγουρα θέλω να δω και κάτι που δεν το λέει και κανένας, να δουν και κάποιους Έλληνες παίκτες να πει κάποια ομάδα, κάποιες μεταγραφές οι οποίες πραγματικά να έχει και το ελληνικό στοιχείο μέσα, που δεν υπάρχει μέχρι τώρα, Γιώργο. Ναι. Κοίταξε, οι περισσότεροι στέκονται στη μεταγραφή του Καμαρά, ότι επειδή ήταν ένα σημείο αναφοράς για τον περσινό Άριο Καμαρά και ότι πάει στον Ολυμπιακό, ας πούμε, άρα ο Άρης πρέπει να επενδύσει ή να, πώς να το πω, να βάλει πολλά χρήματα στο τραπέζι για να φέρει τον αντικαταστάτη του. Δηλαδή ονόματα όντως γράφονται και δυνατά, γιατί μιλάμε για τον Άρη, έτσι, δεν μιλάμε για μια ομάδα πώς το λένε, μεταξύ μας στη γειτονιά, ας πούμε, να πούμε εντάξει θα την καλύψουμε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, άρα εκεί πρέπει να επενδύσει αρκετά. Επίσης, ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι, επειδή μίλησες πριν για τον Μπούργος, ο Μπούργος ήταν ένα διάστημα σεβαστό στην περσινή σεζόν, άρα έχει όλη την εικόνα. Έτσι, έχει όλη την εικόνα. Δεν ήρθε φέτος, δεν ήρθε πριν από 2 εβδομάδες, ας πούμε, και τώρα προσπαθεί να μάθει ή προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Άρα, έχοντας αυτή την εικόνα στον πάγκο της ομάδας, με επιτυχία το διάστημα που βρέθηκε, έτσι, που ήρθε με το αεροπλάνο και προσγειώθηκε στο Χαριλάου και έκατσε στον πάγκο. Λοιπόν, και τώρα έχει μπροστά του μια ομάδα που τη γνωρίζει, να τη φτιάξει έτσι όπως αυτός θέλει. Και μένα με εντυπωσιάζουν οι πολλές αλλαγές, αλλά στο τέλος της βραδιάς λέω, κάτι ξέρει παραπάνω αυτός για να το κάνει. Προφανώς το ρίσκο είναι μικρότερο από αυτό που πιστεύω εγώ. Νομίζω ότι παίρνει πλέον την ευθύνη, Γιώργο. Δηλαδή, μετά το διάστημα το οποίο ήρθε στην ομάδα που ήρθε στα μέσα, αυτή τη στιγμή παίρνει την ευθύνη εξ ολοκλήρου ο προπονητής, ο οποίος πρέπει να φτιάξει την ομάδα για τον χρόνο. Έτσι. Αυτός θα πάρει την ευθύνη. Και αυτό, όπως προείπα, ότι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την συνεργασία που πρέπει να έχει ο πρόεδρος, σύμφωνα με τον budget, το οποίο λες ότι θα πάει έχει το πρόεδρος και λες τον προπονητή. Και να συγκεκριμένει ο Υπουργός Θέλος, εγώ έχω να δώσω για τα μεταγραφές των παιχτών 5 εκατομμύρια, λέγω τώρα εγώ ένα ποσό. Ναι. Θα πρέπει οπότε να κοιμαθούν εκεί πέρα και ο τεχνικός μάνατζερ και ο διευθυντής ή ποιος υπάρχει εκεί, να βρουν κάποιους παίκτες οι οποίοι να έχουν την ικανότητα 100%, να υπάρχει μεταπόληση και να φτιάχνουν το ρόστερ έτσι ώστε πραγματικά η ομάδα να είναι δυνατή και του χρόνου. Είδαμε τι περάσαμε τα τελευταία χρόνια με το θέμα της Ευρώπης. Με τις αποτυχίες που είχαμε με τις ομάδες που αποκλείστηκε ο Άρης, έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι και λίγο παραδείγματα που πρέπει να μας δίνουν κάποια μαθήματα. Πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη που κάναμε τις προηγούμενες χρονιές. Και ο Άρης έκανε πάρα πολλά λάθη σε αυτό το κομμάτι, ότι πραγματικά δεν υπήρχε η δυναμική, θα έλεγα, να περάσουμε κάποιος από τον πρώτο γύρο και η ομάδα μην έξω από την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει και κόστος οικονομικό και να υπάρχουν προβλήματα στο θέμα αυτό. Ελπίζω ότι φέτος θα έχουμε μάθει από τα αυτά που έχουμε περάσει, από τα παθήματα που έχουμε περάσει και νομίζω ότι η ομάδα θα μπορέσει να λειτουργήσει από τη μέρα να λειτουργήσει πάρα πολύ δυνατά. Μάλιστα. Προβληματίζονται όλοι, προβληματίζομαι και εγώ και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε μαζί σήμερα. Τουλάχιστον εσύ να μας, είτε να μεγαλώσεις, να διωγγώσεις τέλος πάντων τον προβληματισμό μας ή να μας καθησυχάσεις με αυτό που γίνεται στην ομάδα. Γιατί τώρα αύριο φεύγουν και όλοι, φεύγει η αποστολή για την προετοιμασία. Και ξέρεις, υπάρχει ένας προβληματισμός αρνητικός, αλλά ένα
μια σκέψη, ας πούμε, τι ομάδα θα κάνει του χρόνου ο Άρης την επόμενη σεζόν, σε λίγες μέρες ξεκινάει, ας πούμε, το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και πώς μπορεί ένας άνθρωπος που... Πραγματικά, αυτό που είπες ήταν το σωστό, ότι πραγματικά δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να πει κανένας με σιγουριά το τι θα γίνει. Γιατί από τη μία βάση όλοι ξεσκριζόμαστε, κυρία σε αυτή τη χώρα, η οποία πραγματικά ξέρουμε ότι τη μια μέρα είμαστε, είναι ήρες όλοι και την άλλη με ένα άσχημο αποτέλεσμα γινόμαστε θύματα 100%. Αυτό ακριβώς, δεν ξέρουμε το πώς, τι εικόνα θα έχει η ομάδα και αν πραγματικά οι τόσες πολλές αλλαγές στο ρόστερ θα λειτουργήσουν θετικά ή θα υπάρχει μια μεταβατική πάλι περίοδος που θα περιμένουμε κάποιους παίκτες να προσφέρουν στην ομάδα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πραγματικά, Γιώργο, είναι πολλές φορές κάποια πράγματα είναι πολύ πιο ευίωνα το να λειτουργήσουν σωστά η ομάδα και να πάει να λέμε όπου από την αρχή, όπου βλέπουμε ότι από τα φιλικά παιχνίδια η ομάδα είναι φανταστικά, έχει δυνατότητες, να περιμένουμε κι άλλο. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε την ομάδα πραγματικά, όπως είπες, το τι ρόστερ θα έχει σαν τελικό. Θέλουμε να δούμε τι απαλλαγές θα έχουμε από τα θέματα τα οικονομικά με κάποιους παίκτες οι οποίοι τελικά στην ομάδα μόνο πληρώνονται και δεν παίζει κανένας. Δεν θέλω να το δω στο όνομα, τα γνωρίζουμε πια ποια συμβόλαια είναι αυτά που ήρθαν στην ομάδα και δεν προσφέρανε τίποτα και ακόμα υπάρχουν τα συμβόλαια και δεν έχουν φύγει όλοι οι παίκτες, δεν έχουν απενεργοποιηθεί από την ομάδα. Και από εκεί πέρα περιμένω ίσως την καλύτερη κατάληξη για στην πλευρά του Καμαρά να μπορέσει ο Άρης ξέχωρα από το χρηματικό ποσό το οποίο θέλει να καταβληθεί για να αλλάξει ομάδα και φανέλα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και εμείς απαιτητικοί και να ζητήσουμε κάποιους παίκτες από την ομάδα οι οποίοι θα έρθουν με ελευθέρωση και όχι με υποσχετική από τον Ολυμπιακό, οι οποίοι πραγματικά θα έχουν πρόβλημα στη θέση αυτή και θα μας βοηθήσουν άμεσα στο να καλύψουν το κενό του Καμαρά. Δηλαδή θα ήθελα από τον Χασάν ή τον Ελαραμπή, ξέρω εγώ, ανάλογος και τέτοιες ηλικίες που θα μπορούσαν να έρθουν στην ομάδα, ή μέχρι και το Φορτούνι σε ένα ρόλο τέτοιο που χρειάζεται η ομάδα μας πάρα πολύ και είναι, ξέρουμε τι ονόματα είναι αυτοί. Τώρα εγώ τα λέω αυτά, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, Γιώργο. Εννοείται. Τι θα ήθελα εγώ σαν προπονητής. Και όχι το Λοβέρα, ο οποίος εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει αρκετά πράγματα σε τα τελευταία 3 χρόνια εκεί που έπαιξε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είδαμε ότι έχει πολύ μικρή συμμετοχή και δεν ξέρω ότι αν είναι καλό να έχει να είναι στα ταλάγματα για τον Καμαρά. Έτσι. Λοιπόν, Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία κουβέντα, ποδοσφαιρική κουβέντα. Και ανάλυση για αυτό που βλέπουμε, παρακολουθούμε εμείς ουσιαστικά μεταφέρουμε και κάποιες σκέψεις μας στον κόσμο, αλλά άλλο είναι να μιλάμε εμείς μέσω του ρεπορτάζ και άλλο ένας άνθρωπος που το ξέρει πολύ καλύτερα το έργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, και μόνο θέλω να τονίσω τα τελευταία. Η πορεία της ομάδος και η προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος είναι τα τελευταία χρόνια να βγαίνουμε Ευρώπη και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Νομίζω και εγώ εκεί θα βάλω σαν βάση. Και εύχομαι πραγματικά μαζί με και ο κόσμος να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή που θα κάνει και η διοίκηση αλλά και ο προπονητής, να είναι ο κόσμος αρρωγός και να είναι η δυναμική της ομάδας του χρόνου. Έτσι, όπως πάντα. Όπως πάντα. Σε ευχαριστώ, Κυριακό. Να είσαι καλά.